Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φιλία. Τι μπορεί βέβαια να πει κανείς για τη φιλία μέσα σε 3 λεπτά. Η φιλία είναι αυτή η αίσθηση γειτνίασης που έχουμε, συμπλησίασης, συναισθηματικής επαφής, πρακτικής αμοιβαιότητας αν θέλετε, με ένα άτομο το οποίο δεν έχει μεταξύ μας κάποια σχέση αναγκαστικά εξαίματος ή εξαχιστίας, κάποια συγγένεια. Βέβαια μπορεί να είμαστε φίλοι και με συγγενείς, αλλά δεν είναι αυτός ο κανόνας. Τους συγγενείς δεν τους διαλέγουμε, τους φίλους τους διαλέγουμε και είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική διαφορά. Οι φίλοι είναι δηλαδή αδερφοί ψυχής. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ κοντά μας, ότι τους χρειαζόμαστε, ότι μαζί τους περνάμε καλύτερα, η ζωή γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Οι φίλοι δεν είναι αυτοί τους οποίους συνήθως εκμεταλλευόμαστε. Λέω συνήθως γιατί τα πράγματα παίρνουν διαφορετικούς δρόμους πολλές φορές. Οι άνθρωποι εξελίσσονται, οι ανάγκες καμιά φορά γίνονται προτεραιότητα και ξεχνάμε την παράμετρο άνθρωπος. Ξεχνάμε πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη επαφή και πόσο πολύ υπογραμμίζει το ανθρώπινο στοιχείο οποιαδήποτε διάδραση έχουμε με άλλους ανθρώπους. Υπάρχει η φιλικότητα, υπάρχει και η φιλία. Είναι λίγο διαφορά, έχει κάποια διαφορά. Η φιλικότητα είναι όταν κάποιος συμπεριφέρεται φιλικά, δηλαδή ως αν να είναι φίλος. Η φιλία είναι όταν κάποιος όντως είναι δίπλα μας, μας καταλαβαίνει, ίσως να μην χρειάζεται πολλές φορές να μιλήσουμε και μαζί του, καταλαβαίνει απλά το πρόσωπό μας, καταλαβαίνει τα συναισθήματά μας, ανταλλάσσουμε ιδέες, ανταλλάσσουμε συναισθηματικές καταστάσεις, χαιρόμαστε με τη χαρά του και δεν χαιρόμαστε με τη λύπη του, όπως και λυπόμαστε με τη λύπη του και δεν λυπόμαστε με τη χαρά του. Είναι αυτή η εκτίμηση, η αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ ανθρώπων, ο συνοδοιπόρος στη ζωή, όχι αναγκαστικά σε όλα τα μέτωπα. Όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν χέρι-χέρι, αναγκαστικά και χωρίς να κρατάνε το χέρι, αλλά δίπλα-δίπλα, να προχωράνε στη ζωή. Όταν τα πράγματα γίνονται λίγο πιο ευχάριστα, γιατί υπάρχει μια βοήθεια, υπάρχει ένας άνθρωπος, υπάρχει ένα αυτή να μας ακούσει, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να μοιραστεί τη χαρά του μαζί μας, τη δικιά μας τη χαρά εμείς μαζί του, τη λύπη μας επίσης, να αποτελεί διαχειριστικό βοήθημα σε αυτό που, στον αγώνα, στον δρόμο που λέγεται ζωή. Η φιλία δεν είναι, έχει χρησιμοποιηθεί ως όρος και για να συσχετιστεί με το τι μας αρέσει, με κάποιες προτιμήσεις που έχουμε. Η φιλία δεν είναι παραφιλία, φερρυπίν. Η φιλία δεν είναι ζωοφιλία, δεν είναι παιδοφιλία, δεν είναι οτιδήποτε άλλο. Είναι σύνθετο, το οποίο ενίοτε υπονοεί τη σύνδεση. Αυτή η σύνδεση μεταξύ ανθρώπων λέγεται φιλία. Οποιοδήποτε άλλο σύνθετο, απότοκο της λέξης φιλία μπορεί να έχει διαφορετικές έννοιες. Με άλλα λόγια, οι φίλοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι, είναι οι αδερφοί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν εννοούμε τη ζωή χωρίς αυτούς. Το αίτημα φιλίας δεν είναι έτοιμη φιλία. Πού γνώρισες τους φίλους σου? Στη φιλοζωική. Πώς διαλέγουμε τώρα φίλους? Είναι κάτι πολύ βασικό. Καταρχήν, για να μπορούμε να πούμε ότι κάποιος άνθρωπος μας ταιριάζει, μπορεί να είναι δίπλα μας, μπορεί να είναι συνοδοιπόρος, πρέπει να ξέρουμε αρκετά καλά για ποιανού φίλος ήταν αυτός. Ποιοι είμαστε εμείς δηλαδή? Αν δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, δεν ξέρουμε τα καλά μας, τα κακά μας, τις αδυναμίες μας, τις δυνατότητες που έχουμε, τις προτιμήσεις που έχουμε, αυτά που θέλουμε, αυτά που μας αρέσουν, αυτά που μπορούμε να κάνουμε και επιλέγουμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να διαλέξουμε έναν άνθρωπο και μαζί του να είμαστε καλά. Υπάρχουν βέβαια πολλές περιπτώσεις που επιλέγουμε αυτά που επιλέγουν οι άλλοι, αλλά και είναι πιο εξαρτητικές οι σχέσεις, λίγο υποχρεωτικές, λίγο, αν θέλετε, δυσλειτουργικές και λίγο μακρινές από αυτό που όντως μπορεί να είμαστε. Ευχαριστεί πολύ κόσμο το να ξεφεύγει από τη ζωή του και να ασχολείται με τις ζωές των άλλων. Αυτό μπορεί να είναι είτε σε ένα πλαίσιο μιας φιλικής σχέσης, είτε από διάθεση κουτσομπολιού, είτε από απογοήτευση προσωπική για τα τεκτενόμενα στη δική του ζωή. Παρά τα αυτά, ας μείνουμε στη φιλία. Και όταν επιλέγουμε κάποιον φίλο, θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει μια αυτογνωσία. Ο καθένας να γνωρίζει για ποιον μιλάει, δηλαδή για τον εαυτό του. Να υπάρχει μια αυτοεκτίμηση και μια αυτοπεποίθηση ότι όλο αυτό που είναι μπορεί να συσχετιστεί με έναν άλλον άνθρωπο στα ίσια, με μια ισορροπία, με έναν άλλο σεβασμό, αν θέλετε. Και αντίστοιχα και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του υποτιθέμενου φίλου μας, του μελλοντικού φίλου μας, να υπάρχει επίσης η ίδια διαδικασία. Όταν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν γνωρίζουν ποιοι είναι και τι θέλουν, όπως και κάποιες προτιμήσεις που μπορούν να έχουν, αυτοί οι δύο άνθρωποι μπορούν να συσχετιστούν όταν αυτό είναι προς όφελός τους.
Πολλές φορές υπάρχει το στοιχείο της εκμετάλλευσης, το στοιχείο της αδικίας, ανισόρροπες σχέσεις που πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα, θεματάκια στην επικοινωνία, θεματάκια στη συνεργασία, θεματάκια στην ίδια την πορεία. Όλα αυτά δεν είναι χρήσιμα, όλα αυτά θα χρήζουν επαναπροσδιορισμού, χρήζουν μια διαφορετική θέση ουσιαστικά απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στο και πεποίθησης δικής μας του τι αξίζουμε και τι μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας. Δικαιούμαστε φίλους, είναι ένα δικαίωμά μας, κοινωνικό δικαίωμά μας και πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό, πρέπει να αγωνιστούμε με άξονα το ποιοι είμαστε εμείς. Καλή δύναμη.